τιμήσουμε σιγά σιγά. Είναι μια προσοχή αυτό. Άντε. Μπράβο Παναγιώτη. Το νέο ηλιακό ρολόι κοσμεί την πλατεία του αγνώστου στρατιώτη στο Ρέθυμνο από χθες, οπότε και πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια, ενώ το έργο αποτελεί προϊόν συνεργασίας ομάδας επιστημόνων από το Ρέθυμνο. Οι καλύτεροι θεματοφύλακες είμαστε εμείς οι ίδιοι της δημόσιας περιουσίας. Υπήρχε ένα ηλιακό ρολόι στο παλιό ενετικό λιμάνι, πάλι ποτέ. Είχαμε κατασκευάσει κατά το παρελθόν ένα ρολόι στην παραλία, το οποίο οι βάρβαροι μας το κατέστρεψαν. Και τώρα ελπίζουμε το καινούριο που έγινε με καλύτερα υλικά, με πιο ανθεκτικά υλικά και με καλύτερη τεχνολογία να το κρατήσουμε για πολύ καιρό και να το χαρούμε όλοι μαζί. Το ηλιακό ρολόι μετρήθηκε με βάση τα δεδομένα ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ακρίβειά του. Είναι υπολογισμένο με υπολογιστή, σχεδιασμένο με υπολογιστή και σκαλισμένο με υπολογιστή, δηλαδή έχει τη μέγιστη ακρίβεια που μπορεί να υπάρξει σήμερα στα ηλιακά ρολόγια. Έχει τοποθετηθεί η πλάκα του κοιτάζοντας τον πραγματικό, τον αληθή βορρά και η ακρίβεια που δείχνει το ρολόι για ένα έμπειρο παρατηρητή είναι λιγότερο από ένα λεπτό. Στο ηλιακό ρολόι είναι χαραγμένο ακόμα και το πεντάλεπτο, ενώ ο γνώμονας δείχνει και τις ησημερίες καθώς και τα ηλιοστάσια, μετρώντας ακόμα και το χρόνο εκτός από την ώρα. Δηλαδή τις συγκεκριμένες ημερομηνίες του χρόνου που συμβαίνει η ησημερία ή υπάρχει ηλιοστάσιο, η σκιά του γνώμονα, του συγκεκριμένου σημείου που είπα προηγουμένως, διαγράφει μία προδιαγεγραμμένη γραμμή που είναι πάνω στην πλάκα.